Αυτά είναι, αυτά είναι. Μαδίσαμε όλες τις 30 φιλιές απ' έξω. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Καλώς. Έλενα μου. Ευτυχώς πήρατε και την ψηλή αριστερά. Μην είναι δίπλα μου. Θα νιώθα σαν το Μακρόν, θα έκανα έτσι. Λοιπόν. Εγώ καταρχάς θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτόν τον καιρό που ήμασταν μαζί και αυτά που προλάβαμε να δουλέψουμε μαζί. Γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι η Πέννη είναι μια λαϊκή τραγουδίστρια που πάντα έχει αυτή την υπέροχη ψυχή που μας κάνει όλους με το που εμφανίζεται, ξαφνικά όλοι χαμογελάνε. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, αυτή την ενέργειά σου, Πέννη. Και έχεις πάντα καλή διάθεση να βοηθάς όλο τον κόσμο τριγύρω και να σκορπίζεις χαρά και ότι είσαι και τόσο ταλαντούχα. Η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας τα επιθυμητά τραγούδια της Αλεξάνδρας, ήθελα να την πάω κάπου αλλού. Επέμενε ότι ήθελε πάρα πολύ να πει αυτό το τραγούδι. Ξαναεπέμενα εγώ. Ξαναεπέμενε η Αλεξάνδρα. Και έλεγα, εντάξει Αλεξάνδρα μου, δεν μπορώ να πηγαίνω εναντίον. Γιατί άλλωστε στο τέλος είναι η δική σου απόφαση. Δεν μπορώ να κάνω και κομάντο. Είμαι εδώ για να σας προτείνω κτλ. Ξέρεις, κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που κάποιοι άνθρωποι πρέπει να βιώσουν πράγματα για να τους βγει το συναίσθημα. Και ακόμα σ' ακούω ότι είσαι 18, σ' ακούω το λες ακόμα πιο pop και δεν ξέρω τι. Και της λέω, η επιθυμητή ηλικία που θέλω να φτάσεις με αυτά που αισθάνεσαι είναι 33. Οπότε τα λέμε σε 15 χρόνια. Τα χρόνια του Χριστού και τα αγαπάω αυτά τα χρόνια δεν είναι τα 33. 10 χρόνια περνάνε νερό. Καλά, εννοείται ότι περνάνε, γιατί και εγώ δεν κατάλαβα πότε φύγανε. Αλλά θέλω να πω ότι μέσα στις πρόβες μου έφτασε μέχρι μία ηλικία 27. Εντάξει. Θυμάσαι που το είχα πει. Την επόμενη θα έχεις πλησιάσει τα 33. Σήμερα θα φτάσω και εκεί. Όσον αφορά για τον αγαπημένο μου τον Γιάννη, η αλήθεια ήταν, ίσως η τοποθέτησή σου είχε να κάνει ότι εγώ δεν ήθελα το αρνητικό μέσα στο στίχο, αλλά το θετικό. Όταν ήμουν παιδί, είχα φτιάξει έναν κήπο. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ένα παιδί το οποίο ήθελε να πάει να προστατεύσει τον εαυτό του. Να έβλεπε άσχημα πράγματα, να έχει κάπου να διαφύγει. Γι' αυτό ήθελα να σταθούμε στο θετικό του στίχου. Έλενα, έχεις πλέον μιλήσει και για τα τρία παιδιά. Ναι. Θα θέλαμε να μάθουμε την απόφασή σου. Η Αλεξάνδρα σήμερα έφτασε 32,5. Μπράβο, Αλεξάνδρα! Συνεχίζει τη φάση στο battle. Συγχαρητήρια. 32,5. Για να είμαι αυστηρή μαζί σου, γιατί θέλω να είμαι και αυστηρή. Ψυχή μου. Αχ, σου βγαίνει το άγχος τώρα, ε. Έλα. Όχι. Όχι, είμαι τόσο ωραίο κορίτσι. Καμπογέλα! Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ήθελα να... Θα την έκλεβα, θα σε έκλεβα, οπότε χάσουμε. Συγχαρητήρια, είναι πάρα πολύ καλή σήμερα. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Έχω μείνει εδώ με τον Γιάννη και την Πέννη και περιμένουμε να δούμε αν θα πατήσετε το steel button για να κρατήσετε τουλάχιστον ένα από τους δύο στην επόμενη φάση. Ο χρόνος σας ξεκινάει τώρα. Δεν πειράζει. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή στο φετινό Voice. Καλή σας συνέχεια. Να πούμε κιόλας ότι η Πέννη φέτος θα συνεργάζεται και στο πλευρό του Νότης Φακιανάκη, ε. Πάρα πολύ ωραία. Ήρθε στην Αθήνα από την Κόρυδα και κατευθείαν έκλεισε δουλειά. Καλή συνέχεια, Πέννη μου. Γιάννη μου, μάκια. Φιλιά στα αγόρια.